Μια δύσκολη νύχτα γεμάτη φόβο πέρασαν οι κάτοικοι των Σαπών, καθώ αρκετοί μάλιστα αναγκάστηκαν να φύγουν από τα σπίτια του. Πρόκειται για του κάτοικου του οικισμού Ποντίων Σαπών που για λόγου ασφαλεία έφυγαν, καθώ η πυρκαγιά εξαπλωνόταν. Ακόμη δεν έχει γίνει εκτίμηση τη πυρκαγιά, αν και κανένα σπίτι δεν καταστράφηκε από τι φλόγε. Η δασική καταστροφή είναι πολύ νωρί ακόμα όμω για να υπολογιστεί. Να σημειωθεί ότι ο συγκεκριμένο οικισμό ήταν το σημείο που ξεκίνησε η πυρκαγιά. Σύμφωνα με πληροφορίε του reportal.gr, όλα ξεκίνησαν περίπου στι 5 το απόγευμα τη 5 όταν όπω μαρτυρούν οι κάτοικοι, είδαν τους πρώτους καπνού βόρεια, αλλά και πολύ κοντά στον οικισμό τους. Ο οικισμός των Ποντίων απέχει λιγότερο από ένα χιλιόμετρο από την πόλη του Σαπών, η οποία αποτελεί και την πρωτεύουσα του διευρυμένου Δήμου Μαρονίας Σαπών. Στον οικισμό ζουν περίπου 2.000 άτομα και από αυτούς μεγάλη μερίδα είναι ηλικιωμένοι που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας κινητικά και μη. Αμέσω έσπευσαν στο σημείο επανδρωμένα πυροσβεστικά οχήματα από τις άπες, ενώ στο σημείο κατέφτασαν και ενισχύσεις από το πυροσβεστικό κλιμάκιο Κόμοτινής αλλά και από άλλα κλιμάκια της Τράκης. Από τις απογευματινές ώρες ξεκίνησαν και οι ρήψει νερού από αέρος με πετζετέλ και καναντέρα από Χρυσούπολη και Θεσσαλονίκη. Επιπουδό στο σημείο βρέθηκαν και όλοι οι αρμόδιοι τη πυροσβεστική, τη πολιτική προστασία, τη ελληνική αστυνομία, άνθρωποι από τον Δήμο Μαρονία Απών, του Βοήθεια στο Σπίτι, των Κοινωνικών Υπηρεσιών και τη Περιφέρεια Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Στο έργο συνέδραμαν δασοφύλατε, άνθρωποι του ΕΚΑΒ, η γειτονική δήμοι Κομοτινή και Αριανών, καθώ και εθελοντέ. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, στο σημείο επιχείρησαν 61 πυροσβέστε, 22 οχήματα, 3 ομάδε πεζοπόρων οχημάτων και 3 αλφα τα οχήματα και τα πληρώματα έφτασαν από όλη την πενατολική Μακεδονία και Θράκη, ενώ τελικά η φωτιά οριοθετήθηκε σε δύο μέθοδοι εκ των οποίων το ένα απειλούσε τον οικισμό και το άλλο ήταν βαθύτερα στο δάσο. Σύμφωνα με το χρόνο.gr, οι αιστείε τη πυρκαγιά αυξάνονταν συνεχώ τις απογευματινές ώρε και ο άνεμο οδηγούσε τι φλόγες προ τον οικισμό πονδίων σαπών, γι' αυτό και ελήφθη έγκαιρα η απόφαση εκένωση του οικισμού. Όλοι οι κάτοικοι οδηγήθηκαν με ασφάλεια στι σάπε ή σε πιο μακρινά μέρη, ενώ υπήρξε ιδιαίτερη μέρη για του ηλικιωμένου και ανθρώπου με κινητικά προβλήματα. Η εκκλησία των Σαπών άνοιξε τι πόρτε τη για να φουν καταφύγιο οι άνθρωποι από τον οικισμό, όπω και οι δομέ του Δήμου, οι Σύλλογοι, το Χήπεδο και άλλοι. Κάτοικοι των Σαπών άνοιξαν τα σπίτια του για ανθρώπου του οικισμού. Οι πολίτε υπάκουσαν στι εντολέ των αρμοδίων και πειθάρχησαν στην εκένωση. Με τι φλόγε να πλησιάζουν επικίνδυνα τον οικισμό, οι αρμόδιοι χάραξαν έκτακτε αντιπυρικέ ζώνε γύρω από το χωριό, κόβοντα τη βλάστηση. Οι ρήψει από αέρο συνεχίστηκαν όσο υπήρξε φω. Όπω αναφέρθηκε, τα Μπετζετέλ και τα Καναντέρ προήλθαν από τη Χρυσούπολη και Θεσσαλονίκη, καθώς όπως γνωστοποίησε ότι ο περιφερειάρχης Εύρου, το πυροσβεστικό ελικόπτερο του Εύρου, βρίσκεται ακόμα στη μακρινή Αφρική και πιο συγκεκριμένα στην Ουγγάντα. Η έλλειψή του ήταν καταφανή στην μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή των Σαπών και για την κατάσβεση τη οποία χρειάστηκε να έρθουν ελικόπτερα από τη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα, ο κύριο Πέτροβιτς έγραψε στο λογαριασμό του σε μέσο κοινωνική δικτύωση. Εμφανέστατο το έλλειμμα συνδρομή του πυροσβεστικού ελικοπτέρου στην πυρκαγιά των Σαπών. Έπρεπε, όπω είχαμε τηθεί, να αφιχθεί στην Αλεξανδρούπολη μέχρι τα μέσα Ιουνίου. Δυστυχώ, πληροφορήθηκε ότι πιθανόν έρχεται την άλλη εβδομάδα γιατί ακόμη βρίσκεται στην Ουγγάντα.